ψυχρή εισβολή που άρχισε ήδη να επηρεάζει τη χώρα αλλάζει από αύριο το σκηνικό στην Κρήτη, προκαλώντας ισχυρές βροχές, ενισχυμένους βοριάδες και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Θα ξεκινήσει με την εκδήλωση των πρώτων φαινομένων από τα δυτικά του νησιού, δηλαδή δυτικά των Χανίων και νοτιοδυτικά. Οι βροχές αυτές θα είναι πιο πολλές στις περιοχές αυτές τοπικού χαρακτήρα, αλλά σταδιακά λόγω και των δυτικών ανέμων που αναμένεται να επικρατήσουν στη συνέχεια θα επεκταθούν και λίγο ανατολικότερα, αλλά στην πρώτη αυτή φάση οι βροχές θα έχουν πολύ τοπικό και ήπιο χαρακτήρα. Από το μεσημέρι του Σαββάτου όμως το βόρειο ρεύμα θα έχει ως αποτέλεσμα οι νεφώσεις να επικρατήσουν σε ολόκληρη την Κρήτη, ενώ και οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν. Οι βροχές αυτές κατά τόπους θα έχουν ένα έντονο στην αρχή χαρακτήρα, δηλαδή θα εκδηλωθούν σαν μπόρες, οι οποίες θα έχουν κάποια ένταση στην αρχή, αλλά στη συνέχεια θα είναι πολύ πιο ήπιες και θα διατηρούνται ως επιτοπλίσσων σε βόρειες περιοχές. Οι άνεμοι τώρα που θα ενισχυθούν από τις βόρειες διευθύνσεις θα φτάσουν σε ένταση πολύ γρήγορα τα 5 με 6 τοπικά και τα 7 μποφόρια τις βόρειες περιοχές. Στα κεντρικά πελάγη βέβαια η ένταση των ανέμων θα είναι στα 8 τοπικά, ίσως και τα 9 μποφόρ. Και βέβαια αυτό θα φανεί αύριο και στο κατά πόσο κυμωνεί κίνδυνος για να προκαλέσει πρόβλημα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Η Κυριακή θα ξημερώσει σε ακόμη πιο χειμερινό φόντο. Χιονοπτώσεις θα εκδηλώνονται από νωρίς το πρωί σε υψόμετρα άνω των 1.200 μέτρων, με το ψύχος να είναι πια αισθητό. Οι υψηλές τώρα περιοχές του νησιού, κυρίως τα πολύ ορεινά πάνω από τα 1.500 μέτρα, θα δούνε και το χιόνι από νωρίς, θα λέγαμε, τις πρωινές ώρες της Κυριακής και στην πορεία. Δεν αποκλείεται όμως χιονόπτωση να υπάρχει και σε χαμηλότερα υψόμετρα μέχρι τα 1.200, η οποία όμως θα είναι, θα λέγαμε, ασθενής και δεν είναι μεγάλη ένταση ώστε να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα. Σήμερα ισχυροί νότιοι άνεμοι είχαν θέσει επιφυλακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ανατολική Κρήτη. Προβλήματα καταγράφονταν από χθες στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης, καθώς αεροσκάφοι δεν κατάφεραν να προσγειωθούν λόγω του αέρα. Αυτή η μεγάλη ένταση των ανέμων αναμένεται ότι θα εξασθενήσει από το βράδυ και θα διατηρηθεί μόνο μία νότια τάση ανέμων, αλλά με την έντασή του στα 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται από την Αδριατική προς τη χώρα μας, προκαλώντας βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας, υποχωρεί από τη Δευτέρα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, ωστόσο, προβλέπεται να διατηρηθούν έως και τα μέσα της εβδομάδας.